Ξεχωριστούς ήχους θα ακούσουν όσοι παραβρεθούν το βράδυ του Σαββάτου στην πλατεία Αρβανιτιά στο Ναύπλιο από την Ελληνοτουρκική Ορχήστρα Νέων. Η 55μελής ορχήστρα κάνει 2 παρουσίες στην Ελλάδα την Παρασκευή, στην Αθήνα και το Σάββατο στο Ναύπλιο. Στο Ναύπλιο τελικά μπορούμε να πούμε ότι η παράδοση που έχουμε δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια με το Μουσικό Φεστιβάλ και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις μας έχει κάνει το Ναύπλιο ελκυστικό για σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα, ειδικά κλασικής μουσικής. Έτσι λοιπόν, εκεί που πολλές φορές οι πολιτικοί, οι κοινωνίες αποτυχάνουν, έρχονται οι νέοι άνθρωποι και οι καλλιτέχνες και οι μουσικοί και επιτυγχάνουν. Εκεί που χρειάζεται συνεργασία, εκεί που χρειάζεται συναδέλφωση και πνεύμα αλληλεγγύης, όπως είναι ο χώρος του πολιτισμού, επιτυγχάνουν, καταφέρουν να συνυπάρξουν, να αποδώσουν έργο, και έτσι έχει συμβεί με την Ελληνοτουρκική Ορχήστρα Νέων, η οποία έχει ιδρυθεί πριν από 3 χρόνια από μια ιδέα και πρωτοβουλία της κυρίας Λένης Κονιαλίδη, η οποία απλώς είχε την ιδέα, είναι λάτρης της μουσικής, όμως δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σχέση, και φρόντισε να ιδρυθεί υπό την αιγίδα του τουρκικού πασίγνωστου Πανεπιστημίου Bilkent και σε συνεργασία με 2 μαέστρους, έναν Τούρκο και έναν Έλληνα, τον Ισίν Μετίν και τον Αναστάσιο Σιμεωνίδη, αυτή η μεικτή συμφωνική ορχήστρα νέων, η οποία μέσα σε 3 χρόνια έχει φτιαχτεί, έχει δώσει συναυλίες, έχει κάνει περιοδίες στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Φέτος μάλιστα προγραμματίζεται μια τουρνέ στην Τουρκία, που μην ξεχνάμε ότι η πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης είναι η Κωνσταντινούπολη. Προγραμματίζεται και μια συναυλία για το ναό της Αγίας Ειρήνης δίπλα στην Αγία Σοφιά στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι λοιπόν, η ορχήστρα αυτή έρχεται στην Ελλάδα και θα παρουσιαστεί στην Αθήνα την Παρασκευή στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης. Κατορθώσαμε λοιπόν και με παρέμβαση της εταιρείας Formix που διοργανώνει το φεστιβάλ, αλλά και με τις επαφές που είχαμε με την κυρία Κονιαλίδη, η οποία φέτος ήταν προσκεκλημένη του Μουσικού Φεστιβάλ Ναυπλίου, να έρθει αυτή η ορχήστρα, η σημαντική ορχήστρα, στο Ναύπλιο και να δώσει μια συναυλία εντελώς δωρεάν. Μπορείτε να αντιλαμβάνεστε ότι μια συμφωνική ορχήστρα με 55 άτομα έχει μεγάλο κόστος, εντελώς δωρεάν. Και αυτά είναι τα κέρδη και του φεστιβάλ και της τάσης της πόλης μας. Χωρίς έξοδα, χωρίς καν έξοδα φιλοξενίας, χωρίς έξοδα διατροφής, αυτή τη συναυλία με έργα Μότσαρτ, Βέρντι, Βάγκνερ και Σούμπερτ. Η συναυλία θα γίνει σε 9 η ώρα το Σάββατο στην πλατεία της Αρβανιτιάς. Προτιμήσαμε την πλατεία της Αρβανιτιάς, που και πριν 2 χρόνια η κρατική συμφωνική ορχήστρα έδωσε συναυλία και λειτουργήσε πάρα πολύ καλά ο χώρος, διότι θεωρούσαμε ότι στην πλατεία του Αγίου Γεωργίου δεν θα χωρούσαν τόση μουσική και η προσέλευση του κόσμου θα ήταν μεγάλη. Ελπίζουμε άλλη μια φορά το εγχείρημα αυτό στο ρομαντικό χώρο της Αρβανιτιάς να πετύχει. Να πούμε ότι είμαστε τυχεροί και περήφανοι που η μοναδική πόλη εκτός Αθηνών που θα επισκεφτεί αυτή η μεγάλη συμφωνική ορχήστρα είναι το Ναύπλιο, που θα έχει τη δυνατότητα το κοινό της πόλης του Ναυπλίου να δει αυτή την ορχήστρα. Ελπίζουμε και στο μέλλον να αποτελέσει αρχή η φετινή εκδήλωση για περαιτέρω συνεργασία, αλλά και να συγχαρώ όλους τους συντελεστές αυτής της εξαιρετικής ιδέας, διότι πραγματικά ο πολιτισμός και η τέχνη γεφυρώνει αποστάσεις, φέρνει τους ανθρώπους κοντά, ακριβώς σε ανώδυνους τομείς που πραγματικά η συνεργασία επιλύει γρήγορα προκαταλήψεις και προβλήματα, διότι ό,τι και να υπάρχει καλό είναι να ταινίζουμε το μέλλον με πνεύμα συγκατάβασης και με το βλέμμα πάντοτε στην ειρήνη. Και αυτή η ορχήστρα αποτελεί μια τέτοια προσπάθεια.